Πάμε σε ένα πραγματικά γενναίο κορίτσι που είναι η Λένα Μάντα. Τι Κουνά, συμφωνείς με αυτά που λέω? Όχι, αλλά μ' άρεσε αυτό το κορίτσι. Πολύ μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Τι είσαι? Ήταν καλό. Τι είσαι, δεν είσαι κορίτσι? Ένα κορίτσι γεμάτο ζωή, έμπνευση, ταλέντο, ναι. Χαρά, χαμόγελο. Δείτε τη χαμόγελο, ακτινοβολή οθόνη. Καλώς την. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλώς λοιπόν, σας βρήκα. Το πρώτο ταξίδι στη Θεσσαλία έγινε πριν λίγες μέρες. Έπεται δεύτερο από εβδομάδα. Ναι. Και έχουμε νέο βιβλίο. Ναι. Και ένα βιβλίο που θέλω να μάθω τώρα, ναι, πέρα από τα χαμόγελα, με πόσο δάκρυ ποτίστηκε αυτό το βιβλίο όσο γραφόταν. Δείξτε μας το εξώφυλλο. Πολύ. Πολύ, Πολύ. Πολύ. Ήταν ένα βιβλίο δύσκολο, ένα βιβλίο επιστροφή σε μνήμες που είχα προσπαθήσει πολύ σκληρά να θάψω. Άρα δεν γράφτηκε εύκολα, αλλά ήταν και καλό που γράφτηκε. Φαντάζομαι ότι και εσύ συνειδητοποιείς κάποια στιγμή ότι δεν ωφελεί να τα θάβουμε αυτά που μας πονάνε, που μας ενοχλούν. Πρέπει να τα λύσουμε, να τελειώσουμε τους λογαριασμούς αυτούς, έτσι. Αν τυχόν τα κρύψεις και τα κουκουλώσεις, μπορεί να σου κάνουν μεγάλη ζημιά τελικά. Μία πληγή, λέει, για να επουλωθεί σωστά, πρέπει να την ματώνεις συνέχεια, ούτως ώστε η επούλωση να έρθει από μέσα προς τα έξω. Mm. Άρα με αυτή την έννοια αυτό το βιβλίο αυτή τη δουλειά έκανε για μένα. Είναι πραγματική η φωτογραφία. Παρακαλώ, το εξώφυλλο θέλω να δούμε για να θυμίσουμε, το δείξαμε και πριν, «Ζωή σε πόλεμο». Είσαι εσύ με τη μητέρα σου? Ναι. Ναι, είμαστε στην Κωνσταντινούπολη, κλείνω τα 4 μου χρόνια. Η επιλογή της φωτογραφίας δεν είναι τυχαία. Είμαστε η μία απέναντι από την άλλη, όπως ήμασταν πάντα. Είστε δύο κούκλες όμως. Αλλά θα μου πεις, αυτή είναι η επιφάνεια. Ναι, ήταν πολύ όμορφη γυναίκα. Αυτή είναι η επιφάνεια. Όχι, η μητέρα μου... ο χαρακτήρας της ήταν περίπλοκος, δηλαδή ήταν μια σκληρή γυναίκα, ήταν χειριστική. Ήταν. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Απίστευτα, απίστευτα αυταρχική. Της άρεσε να διατάζει και είχε την απέτηση να υπακούς και άμεσα. Mm. Αδέλφια. Άρα με αυτή την έννοια η αδέλφια έχω το δεύτερο γάμο του πατέρα μου, έχω έναν αδελφό. Άρα εκτονωνόταν όλος αυτός ο αυταρχισμός στο έφραυστο αυτό κοριτσάκι της φωτογραφίας. Κοίταξε, το κοριτσάκι τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και πολύ εύθραυστο. Εντάξει, σαφέστατα, κάποιος που ξέρει τη διαδρομή της ζωής σου λέει, ναι, εντάξει, δεν ήταν και μπιμπελό, ναι, που θα έσπαγε. Όχι, αλλά ναι, ήταν δύσκολη η συμβίωσή μας. Είχα να κάνω με δύο γονείς οι οποίοι δεν έπρεπε να συναντηθούν ποτέ σε αυτό τον πλανήτη. Okay. Λένε ότι τα ετερόνυμα έλκονται. Τόσο ετερόνυμα δεν έλκονται, πια αποθούνται. Άρα λοιπόν εγώ γεννήθηκα για να σώσω το γάμο. Τελικά ο γάμος δεν σώθηκε. Εγώ τους έμεινα αμανάτη, δεν ξέραν τι να με κάνουνε. Και από εκεί έρχισαν τα προβλήματα. Γιατί άργησες να το κάνεις αυτό? Δύσκολα χρόνια. Γιατί άργησες, γιατί ασχολήθηκες με άλλες ιστορίες που και εκείνες είχαν βουτιές στο παρελθόν, ναι, και είχαν και μνήμες. Καλά, όχι κατά ανάγκη δικές σου. Άλλη μόνο, μην τα κάνουμε και όλα βιώματα ότι γράφει, ναι, ένα συγγραφέας και όταν γράφει και τόσο πολύ όσο εσύ. Αλλά όχι βέβαια. Γιατί τώρα ορίμασε αυτό ότι πρέπει να τον κλείσω αυτόν τον λογαριασμό? Η μητέρα ζει. Όχι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Okay. Δηλαδή, όταν η μητέρα μου έφυγε, ήθελα με έναν δικό μου τρόπο να της πω αντίο. Εγώ αυτό ξέρω να κάνω. Δηλαδή, αυτό, πάντα με ένα χαρτί και με ένα μολύβι έβγαζα την ψυχή μου. Άρα, λοιπόν, όταν έφυγε, ήξερα ότι έπρεπε να το γράψω αυτό το βιβλίο, να της πω αντίο και να μπορώ να θυμάμαι πράγματα χωρίς πικρία πια, χωρίς δάκρυα, χωρίς να στεναχωριέμαι. Και τελικά αυτό έγινε και με το βιβλίο. Η μητέρα μου έφυγε τον Οκτώβριο του 2016 και αμέσως μετά εγώ ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο. Μπράβο.
Δύσκολο. Ναι, ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο, έπρεπε να ξεκινήσω πρώτα με τις αναμνήσεις μου, να τις επιλέξω, να δω ποιες αντέχω να μοιραστώ. Πιθανότατα και ποιες από αυτές άντεχαν οι αναγνώστες να διαβάσουν. Έπρεπε να βρω από πού θα το ξεκινήσω, γιατί το βιβλίο το ξεκινά από τη στιγμή που φεύγει, με παίρνει από το χέρι και φεύγουμε οι δυο μας, έχοντας πλέον χωρίσει με τον πατέρα μου. Ήταν πολλά αυτά που έπρεπε να αποφασίσω πριν ξεκινήσω να γράφω. Από τη στιγμή όμως που ξεκίνησα να γράφω, δούλευα απίστευτες ώρες μέχρι να τελειώσει όλο αυτό και να βγω εγώ από τη συναισθηματική πίεση. Σε τι ηλικία χωρίζουν οι γονείς? Δεν έχω κλείσει τα 6 ακόμα όταν χωρίζουν οι γονείς μου. Ναι, είμαι πολύ μικρή. Από εκεί και μετά έμεινα με τη μητέρα μου κοντά στα 5 χρόνια. Έμεινα 4 χρόνια με τον πατέρα μου. Είχα αυτό το σύνδρομο βαλίτσα, ξέρεις. Πάμε από εκεί. Η μπάλα. Σαββατοκύριακο. Ναι, μπράβο. Σαββατοκύριακο στον έναν. Αυτό το οποίο ήταν πάρα πολύ άσχημο. Άρα λοιπόν. Επιστρέφω στη μητέρα μου κάποια στιγμή στα 15 για να ξαναφύγω οριστικά πια όταν παντρεύομαι και φτιάχνω τη δική μου οικογένεια. Στο ούτε δίμηνο πόσο έχει το βιβλίο που κυκλοφόρησε, τόσο περίπου? Αρχές Μαΐου κυκλοφόρησε, ναι, κοντεύουμε τους δύο μήνες. Φαντάζομαι ότι σε πιάσαν πολλές γυναίκες έκτοτε για να σου πούν ότι δεν είχαν πολύ μακριά από την δική σου ιστορία παρόμοιες ιστορίες. Αυτό το βιβλίο, ενώ ξεκίνησε να είναι δική μου ψυχοθεραπεία, τελικά έγινε πολλών ανθρώπων. Έχω πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι επαναπροσδιορίσαν τη σχέση με τους γονείς τους και επανεξέτασαν τη σχέση με τα παιδιά τους. Άρα έδωσε λαβή για σκέψεις και πολλές συζητήσεις αυτό το βιβλίο. Όσοι βέβαια θέλησαν να προχωρήσουν σε ένα δεύτερο, τρίτο επίπεδο ανάγνωσης, να δουν πίσω από τις λέξεις. Αυτοί λοιπόν είχαν θέματα. Όλοι έχουμε θέματα με τους γονείς. Είμαστε αυτό που φτιάχνουν οι γονείς μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Άρα να σου πω τώρα, θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο για τον πατέρα? Ή κλείνουν οι οικογενειακοί λογαριασμοί με αυτό το βιβλίο? Όχι. Σε τρελαίνει η προοπτική. Το τελειώνουμε. Όχι. Εξάλλου να σου πω κάτι, δεν θα είχα τι να πω. Οι μνήμες με τον πατέρα μου είναι ελάχιστες. Δεν είχες μνήμες. Με τη μητέρα μου είχα μνήμες, με τον πατέρα μου όχι. Όχι. Οπότε δεν έχει νόημα, φτάνουν οι βιογραφίες, να πάμε παρακάτω. Αποδεικνύεις με αυτή σου την επιλογή ότι για σένα το κοινό σου, το αναγνωστικό που δεν είναι μια παρέιτσα, δεν είναι ούτε 1.000 ούτε 2.000 άτομα, που και αυτό μεγάλη παρέα είναι, είναι πολλές χιλιάδες άνθρωποι, είναι η οικογένειά σου τελικά. Ναι. Γιατί κάθεσαι να πεις αυτά που με τους πολύ δικούς σου ανθρώπους συζητάς. Ναι. Το λέω και στις παρουσιάσεις μου αυτό. Υπάρχει ένα μικρό θέμα που δεν το ξέρουν βέβαια. Ξέρω τα οικογενειακά χιλιάδων οικογενειών στην Ελλάδα. Διότι οι αναγνώστες μου μου ανοίγουν την ψυχή τους. Άρα ήταν επί ίσης όρης είμαστε πια. Μου ανοίγουν την ψυχή τους, τους άνοιξα την ψυχή μου, άρα είμαστε φίλοι. Μα και εσύ το δημιούργησες αυτό το παρεδώσε. Και εσύ με τα βιβλία σου αυτό έκανες. Ξεγύμνωσες στιγμές σου, την ψυχή και σου. Και με τα βιβλία μου. Ναι, και με τα βιβλία μου και με τις παρουσιάσεις μου έχουμε μια πολύ όμορφη επικοινωνία με το αναγνωστικό κοινό, την οποία τη λατρεύω, και αυτό κάνει στην άκρη και όλη την κούραση που μπορεί να περιέχεται σε μια περιοδία που κρατάει 2 και 2,5 μήνες να είσαι έξω από το σπίτι σου. Σκεφτείτε. Αλλά είναι τέτοια η χαρά. Ναι. Ναι, για πες. Όχι, λέω, σκεφτείτε ότι γι' αυτό το ραντεβού μας επικοινωνούμε κάνα μήνα τώρα με το ψυχογείο. Δηλαδή η Άρτεμ έχει γίνει με την αμέρισα φίλες γίνανε, γιατί και εσύ είσαι με μια βαλίτσα αυτή την περίοδο, έτσι. Ναι. Τώρα, πάμε να δούμε την άλλη εβδομάδα, χέρι, ναι. Πού βρίσκεσαι, πότε έρχεσαι, τι κάνουμε. Έρχομαι 2 Ιουλίου, ξεκινάω με Λάρισα. Okay. Και στις 3 Ιουλίου
γυρίζω λίγο πίσω και έρχομαι Βόλο, καλεσμένη τον public για να κάνω παρουσίαση. Συνεχίζω μέχρι Ρεβενά, Καστοριά, θα φτάσω μέχρι Οριστιάδα. Αυτό σας λέω μόνο. Όρεξη να έχεις άλλο. Που την έχεις. Γιατί όπου πας συναντάς και πολλές αγκαλιές, βρε παιδί μου, πολύ αγάπη. Πολλά φιλιά. Πολλές. Με το καλό, δείξτε μας ξανά το εξώφυλλο, ζωή σε πόλεμο και είναι η πραγματική ιστορία, καθόλου βουτυγμένη σε μυθοπλασία. Καλά, κάποια πράγματα τώρα που μπορεί να είναι ασήμαντα για την εξέλιξη της ιστορίας, μπορεί να έχουν μέσα μυθοπλασία, αλλά είναι η πραγματική φωτογραφία και η πραγματική ιστορία της Λένας Μαντά και της μητέρας της. Και νομίζω είναι πολύ εύγλωτος ο τίτλος. Πολλά φιλιά. Μας δίνεις πάντα φορμές για να σε αγαπούμε περισσότερο, Λένα Μαντά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, 2 του μηνός στη Λάρισα, 3 του μηνός στο Βόλο, η Λένα Μαντά ξαναέρχεται στην περιοχή μας για να θυμίσω ότι ήταν στην Καλαμπάκα και στην Καρδίτσα πριν λίγες μέρες. Φιλιά πολλά. Καλό τάξιδο και αυτό το βιβλίο.